Καλησπέρα σα, παιδιά. Τραβάει, έτσι. Καλησπέρα σα, παιδιά. Είμαστε επιτέλου πάλι εδώ πέρα με ένα μικρό challenge με την Κριστίνα Ελεντίν. Καταλαβαίνω, ναι, Ελεντίν challenge. Θα φτιάξουμε μπιφτέκια στο φούρνο. Εμείς έχουμε εδώ πέρα τα υλικά μας. Και από εκεί και πέρα, μετά η Μαρία, αφού το γίνουμε, θα δοκιμάσει τα μπιφτέκια. Αντιστράφηκαν οι όροι. Εγώ γιατί έκανα. Εγώ τώρα στην προηγούμενη φορά γιατί έκανα να δοκιμάσει το σύστημα στις δύο. Θα κάνει η Μαρία τα μπιφτέκια. Δεν βλέπω να χαίρεται πολύ η Μαρία. Καλά, η Μαρία γενικά δεν χαίρεται το να μαγειρεύω, αλλά τέλος πάντων. Γιατί τα κάνω λίγο πικάντικα, άλλα λίγο πικάντικα, λίγο αλμυρά, αλλά είναι λίγο πάρτι χωρίς σελήνη. Κάτι τέτοιο, είμαι αφηγηνός τύπος εγώ γι' αυτό. Λοιπόν, πες και εσύ κάτι. Λοιπόν, θα φτιάξουμε μπιφτέκια, εγώ έχω πάρει κιμά κοτόπουλο. Σε έχει πάρει χοιρινό. Οινκ. Οινκ, οινκ. Οπότε εντάξει, είναι λίγο διαφορετική και το πώς το λένε και η σύγκριση. Γιατί άλλο έχει μασκοτόπουλο, άλλο το χοιρινό. Το θέμα είναι στις γεύσεις. Στις γεύσεις, εντάξει. Ο καθένας έχει. Η Μαρία ξέρει και τις δύο γεύσεις. Και το χοιρινό και ξέρει και το κοτόπουλο. Ναι, αλλά ξέρω το κοτόπουλο με τα δικά μου τα συστατικά, όχι της Χριστίνας. Εκεί είναι η διαφορά. Θα καταλάβεις πολλά. Λοιπόν, θα κλείσουμε λιγάκι εδώ πέρα, να φέρουμε και τα υπόλοιπα πράγματα στο τραπέζι και θα τα πούμε σε λίγο. Έγινε, λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Εδώ έχουμε ένα κιλό κιμά χοιρινό. Έχουμε 180 γραμμάρια τσένταρ τριμμένο, ψωμάκι του τόστ εδώ πέρα το οποίο είναι αλεσμένο. Ψωμάκι φρέσκο, το οποίο είναι μέσα στο νερό του. Μπαγιάτικο. Μπαγιάτικο δηλαδή. Δύο αυγά. Τουρκία. Δεν μπορεί να είναι Τουρκία, σε αυτό δεν έχουμε την πρόταση. Ντοματούλα φρέσκια, κομμένη σε ροδέλες. Λαδάκι, κάρι, ρίγανη, ξυδάκι, πιπεράκι. Ένα μίξ το οποίο έχει μέσα πάπρικα, μπουκοβό και αλεσμένο και τέτοια. Κίμινο. Και αλατάκι. Ερώτηση. Και κρεμμυδάκι είναι. Ερώτηση. Πού είναι ο κουρκουμάς? Εγώ θέλω και κουρκουμά. Α, σου βάλω, θα τον φας. Εγώ τον τρώω, άλλοι δεν τον τρώνε. Επειδή υπάρχουν άλλοι που δεν τον τρώνε, γι' αυτό δεν το χρησιμοποιώ. Εντάξει. Φάτσα. Λοιπόν, σε κλείνουμε. Πάμε. Next. Ενημερωτικά. Από αυτά τα υλικά εδώ πέρα, παιδιά, είναι κοινά μαζί με τη συνταγή της Χριστίνας. Okay, δηλαδή αυτά εδώ τα υλικά είναι τα δικά μου. Τα έχει βάλει και ένα στρατόπεδο, κατάλαβες, και να χωρίσει την άγρια. Μενικά, όχι, το έκανα έτσι για να ξεχωρίσουν. Για να ξέρει και η Χριστίνα, να ξέρουν τα παιδιά μάλλον ποια είναι τα υλικά της Χριστίνας. Αυτά. Μάλιστα. Εντάξει. Μάστα. Bye. Λοιπόν, παιδιά, έχω ρίξει μέσα στην κοιμά μου ήδη το κρεμμύδι και τα δύο αυγά και συνεχίζω με το ψωμί, το μπαγιάτικο, και θα ρίξω και το αλεσμένο. Κρεμμύδι, ιδιαίτερη πρόσκληση. Τελείωσε η πρώτα. Ναι, ταυτόχρονα. Εγώ έχω τρίψει την ντομάτα, έχω ρίξει το ένα αυγό και έχω βάλει και το κρεμμύδι. Ελαιόλαδο. Αλατάκι βάζω εγώ τώρα. Γλυκιά πάπρικα. Λίγο λαδάκι. Αλάτι. Η φρυγανιά μαζί με το ψωμί. Πεπέρι. Λεμέρι. Αν δεν σκάσετε πιπέρι, έχω και άλλο σαν φιδιάκι. Πιπέρι. Ξύδι. Εντάξει, έχω φύγει, έχω ψηθεί, να μπρεβάει μόνο.
Εγώ θα βάλω σε κείμενο, εγώ θα βάλω κουρκουμά, άμα θέλεις να ανοίξεις. Κουρκουμά, κουρκουμά. Εγώ το κόσμο μου το έχω κλείσει. Γούκο από κανείς. Δεν έχω γλυκό όμως, είναι... Κουρκουμά δεν βάλω πολύ γιατί έχει έντονη γεύση. Το μίξ το δικό μου εδώ πέρα, το οποίο είναι φοβερό. Θέλω να βάλω λίγο από αυτό. Εδώ είναι η ρίγανη. Ναι, ναι, ναι. Λίγη. Η ρίγανη. Και ρίγανη παρακαλώ τη λαϊκή, φρέσκια. Από χωριό δεν είναι. Την έχω αποξηράνει, από λαϊκή. Εκεί που την παίρνω λίγο... είναι από το χωριό του Γιορτουνού. Ρίγανη. Την έχω πάρει φρέσκια, είναι από ξηράνα. Εμένα είναι έτοιμο, θα ανακατέψω. Και εγώ επίσης. Θέλει και άλλη φρυγανιά. Ναι. Ένα τρίτο κόβω και εγώ τώρα εδώ πέρα. Θέλει και άλλη φρυγανιά. Θέλει και άλλη. Κοίτα πώς είναι. Σε μένα. Ναι, γιατί κοίτα να δεις, εγώ τρέψα και την κόμματα. Σας βγάλω φρυγανιά ρε παιδιά, θα τρέψετε κι άλλη, εντάξει, μην είναι τρελανό. Μπουρκίτσι έτσι, νομίζω, πού το μιξεράκι. Α, το πλυντήριο. Το μπορείς, να πάρει το άλλο. Εμένα μπορεί να μην χρειάζεται και το πλυντήριο. Ναι, εμένα με πιο... Εμένα, κάνει... δηλαδή το ψωμί συνήθως κάνει καλή δουλειά. Γι' αυτό θέλω πιο πολύ το ψωμί. Θεωρητικά, παιδιά, πιστεύω, ευελπιστώ μάλλον, να μου βγει ένα ταψί. Θέλει να είναι σφιχτός ο κοιμάς. Είναι σφιχτός ο κοιμάς. Μην ξεχνάς να βάζεις την ντομάτα από πάνω και να πάει τα υγρασία και θα γίνει παπάρα. Γι' αυτό σου λέω δεν θέλει πολύ ψωμί. Εγώ σαν συμβουλίστρια από εκεί πέρα μαγκιά σου εσύ κάνεις τι θέλεις. Εγώ έχω αράξει παιδί, κάνω τσιγάρο. Χάος! Φαρατικός, το το εξωπυργίτης. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μεγάλη χαρά πήρα που έφυγε η Ραΐσα. Η Ραμόνα θα ήταν αυτή. Έλα ρε, τσεγιασμένο, μπράβο. Ναι, το συγκεκριμένο το πήρα γιατί λένε ότι με αυτό βοηθάμε τα παιδιά στο χαμογελό του παιδιού. Πάει κάποιο μέρος από το ποσό αυτό, πάει ναι. Στο χαμογελό του παιδιού. Εμένα είναι κομπλέ. Εσένα. Πάρα, θα δείξω. Το δείξαμε κι αυτό. Παιδιά. Εγώ πιο πολύ γι' αυτό το πήρα. Μην πω και ψέματα. Λοιπόν, εγώ τώρα που γίνω και είμαστε έτσι, θα βάλω τη σως. Μπάρμπεκι σως. Να γλιστράει. Και θα ξανανακατέψω. Να γλιστράει. Γλιστράει, μάνα! Ομορφαίνει, δεν παχαίνει! Από αυτό έφαγε μαντόνα και κάνει κορμί κολόνα! Έτσι. Εντάξει, το τραπέζι πάει και έχετε. Όπα να είμαι. Ευτυχώς δεν είναι κάμερα εκεί πάνω και άλλο στη μένη. Θα νόμιζα ότι θα νόμιζα ότι έχουμε σεισμό, ξέρω. Ναι, ενώ δε. Α, επιπτόντως, για όσους δεν έχουν χρησιμοποιήσει κοιμά κοτόπουλα, ισχύει το ίδιο όπως για το κοτόπουλο. Δεν το δοκιμάζουμε. Σαλμονέλα, για υποφυγή σαλμονέλα. Όχι όμως κοιμά ποτέ, δεν τρώμε. Μα ειδικά, ειδικά το κοτόπουλο. Ρε φίλε, μιλάω στον Πυργύρη τώρα. Έχω κολλήσει τώρα.
Να βάλω και ένα καπέλο, να βάλω και ένα γυαλίδι. Ναι, φτιάχτηκα. Το καψίμι. Δεν έχετε ιδέα, παιδιά, πόσο όμορφα μυρίζει. Ναι. Μακάρι το YouTube να έχει. Να μυρίζει ο κόσμος. Φέρε τα ψιά. Το παιδί που βοηθάει να φέρει τα ψιά, παρακαλώ. Έλα, εγώ ισό, έλα, έλα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Λέμε και έχουμε. Λοιπόν, εμένα έτοιμο το ο βασικός, το πρώτο που δεν θα ήθελε τα σκέτα. Οπότε έχουμε. Έλα, σε παρακαλώ για την... Πουλάμε και λίγο τρέλα γιατί αν την πουλήσω. Θα χωρίσω τον κυμά μου για να ξέρω πόσα θα μπουν σκέτα, πόσα με μπέικον και πόσα... Ωπα, εντάξει, εντάξει. Ευχαριστώ. Χάος, 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 χάος. Χάος, μιλάμε ρε παιδιά. Ξεκινάω να πλάθω τα σκέτα τα μπιστέκια. Πλάθα κουλουράκια. Τι είναι, παιδί, μοναπτήρας είναι. Μόλι τη φωτιά θα φας μόλι τρελή. Λοιπόν. Λίγο από κόμμα το κάνουμε έτσι μεγαλούτσικο. Και έμεινες εκεί που λες ότι πόσο χάρηκες που έφυγε η Ραΐσα. Ναι, παιδιά, πραγματικά δεν μπορώ, δεν περιγράφεται αυτό το πράγμα με λόγια. Γιατί η Ραΐσα συνήθως έκανε πολλά λόγια, oh. Ανακατέματα, ιστορίες το ένα το άλλο. Και δημιουργόταν πάντα ένα χάος, όπως έλεγε και ο Μπέντζι. Μπέντζι, τελική πεντάδα, εντάξει, κορυφή, γουστάρω. Τι είναι αυτό? Μπιστέκι. Δεν είναι, εγώ δεν κάνω κύρπα. Ήσου είπα, Χριστίνα, ότι θα πάμε τα πιφτέκια του Παύλου. Αυτά δεν πιφτέκια, αυτά είναι γιγάντια. Ναι, γιατί έχουν τυρί μέσα. Ναι. Μη φοβάσαι, Μαρία, θα φτιάχνω εγώ τα κανονικά πιφτέκια. Αυτός φτιάχνει τους στρατού. Δεν είναι, τα κιμπάπ είναι μακρόστινα, εντάξει. Εμένα η μαμά μου έτσι μου μάθα να φτιάχνω. Ο Πάνος που κάνει είναι στρατό, επειδή τρώνε πολύ στο στρατό, κατάλαβα. Τα μπέρια τα γεμιστά ένας. Εγώ ένα σκέφτομαι, παιδιά, τελειώσει το Big Brother και μετά πώς θα γεμίσει η ζωή μας, ρε γάμο. Θα αρχίσει μετά το αγρός μου ψάχνει. Θα το πρόβλημα, αυτό πάει, στη χώρα, θα πάει. Ή το μπαρ. Λοιπόν, σας έκανα... Αλλά όχι, έχει καραντίνα, δεν μπορώ να κάνω το μπαρ. Θα σας κάνω μία ερώτηση. Αν είναι μόνο για μία, εντάξει. Όχι, δεν μ' αρέσει αυτό. Αν ξανακάνανε Big Brother, θα δηλώνατε αίτηση, θα κάνατε αίτηση, να πάτε. Πραγματικά τώρα, μπαίνετε πέρα το χαβάλε. Εγώ θα δήλωνα. Θα δήλωνα κι εγώ. Αλλά μετά τα αυτά που υπάρχουν τώρα. Εγώ θα δήλωνα, δεν με νοιάζει ποιος κοινά είναι μέσα. Γιατί δεν το παρακολουθώ έτσι κι αλλιώς, οπότε... Να ξαναφέρουν πάλι Βυργίδη και Χαγιά. Ναι. Ραμόνα, Ραΐσα, όλους αυτούς. Λοιπόν, Ανά Μαρία, το ειδωλό μου, η αγάπη μου, η μεγάλη. Λοιπόν, βάζω το μπέικον τώρα. Κοίτα, δεν είναι ο και χαγιάς. Έτσι, για να χτυπάς. Το έχουμε κολλήσει, έχουμε πάθει λαλά, λέμε, μας έχει κάνει, παιδιά, η... Αυτή η κατάσταση με τον κορονοϊό μας, κάτσε να βάλουμε, καταρχήν... Τα παιδιά για όλες τις δουλειές δεν το πάτε να θερμάνει το φούρνο. Δεν θα μάνει άδειος. Άδειος είναι. Παιδιά για όλες τις δουλειές θα μάνει το φούρνο γιατί θα πεινάμε μετά. Γιατί σε έγκαρο παρέ. Παλαιό το καρό ρε. Λόλα, άλλο στο φούρνο. Παλαιό το καρό, δεν θα μπορούμε να κάνεις. Λοιπόν. Λολίτα μου, μωρό μου. Έβαλα και το μπέικο. Όπως βλέπετε, γίνονται κάτι μπιφτέκια. Μπέργκερ βασικά. Το ψωμί του Μπέρκερ λείπει μόνο. Τα οποία τρως ένα και δεν θέλεις άλλο. Εγώ θέλω πιο μικρό. Έλα εδώ. Θα τα φτιάξω όπως τα φτιάχνω κανονικά και όσο θες τρως. Άρε Λολίτα, θα φας καλά σήμερα. Και τελείωσε το θέμα. Λοιπόν, εγώ έριξα το μπέικον, ανακάτεψα και το ανακάτεψα όλο και το ξαναχώρισα στη μέση. Μέσα.
Δεν κάνετε εδώ. Κάτσε, κοιμήνω λίγο. Κοκόνα μου. Κοκόνα μου. Κοκόνα μου. Κοκόνα μου. Κοκόνα μου. Κοκόνα μου. Έχω γουρλώσει. Μυρίζουν όλα. Κοκονάκι μου, εσύ όμορφο. Τελειώνεται, γιατί το σκυλί πεινάει. Τα φάω όλα, ρε. Όλα, ρε. Τι σου κάνω, κορίτσι μου. Τι είχε κάνει ο κορίτσι, τη Ρανάη Θεία. Τα κλασικά. Τη Ρανάη Θεία. Και τη Ρανάη Θεία τη αγαπάει πολύ. Η Θεία τη αγαπάει πολύ. Πού είναι η φίλη σου, Τζέννη. Πού είναι η φίλη σου, δεν έρχεται η χαζό Τζέννη. Δεν έρχεται. Γι' αυτό σου λέω πιο μικρό. Δεν έρχεται. Εγώ αυτά που κάνω τα κάνω για 6 για 3 άτομα. Ή για 6 άμα τρώει κάποιο ένα μπιφτέκι. Θα κάνω. Για 6 άτομα. Λοιπόν, εγώ να πω. Μου βγήκανε 8 μπιφτέκια χωρίς μπέικον. Τα κλασικά που λέω τα σκέτα. Και τώρα να δούμε πώς θα βγούμε μπέικον. Δεν θα φας. Ποιος είναι? Γιατί μου ωραία, έχει γκότζο το σκυλάκι. Ποιος είναι? Κονσέρβα. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Λαλαλαλα, βοήθεια, 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 λαλα. Ποιος είναι, λαλα, ποιος είναι? Κάτσε να μωρέ. Παιδιά, εγώ τα κάνω. Ξέρετε πάντα ότι ήμουν της ανθυγιεινής διατροφής. Αυτό το ξέρουμε καλά. Είμαι ανθυγιεινός τύπος. Φαίνεται. Στο θέμα της μαγειρικής. Και την πληρώνει και η γυναίκα σου με αυτό. Έλα, έλα Ρίτα μου. Γι' αυτό ρε Μαρία πήρα από το κοιμό κοτόπουλο. Κάνω και μια ωραία σαλάτα με ντομάτα και φασόλι μέσα και κρουτών. Να μας πάει. Λοιπόν, και τώρα έχει μείνει λίγο μαδάκι. Λοιπόν, τα μπιφτέκια με το έχεις μπέικον. Έχεις αφήσει και ντομάτα, τις έβαλες όλες. Μου βγήκανε 10. Για τη σαλάτα θέλω να αφήσω σαλάτα. Έχει δύο ντομάτες. Και τώρα βάζω και τα λαχανικά που είναι η κόκκινη, η πράσινη, παιδιά και το μανιτάρι. Το μανιτάρι είναι φρέσκο να πω. Εννοείται, πάντα φρέσκο. Ρε εσύ, είχε μανιτάρια, πιο με κάτι τόσα μεγάλα, Χριστίνα. Τα άσπρα. Τα άσπρα και το άλλο το μικρό αυτό, το αυτό που έχεις έγραψει πάνω, και χαγιάς. Ναι, και το δικό μου το δύο λέμε. Και χαγιάς. Ρε φίλε! Και εδώ μας στηρίζει. Το κεφαλιά από το Big Brother. Δεν το ξέρουμε αυτό. Επιχειρηματίας είναι διάφορες δουλειές. Κανένα δεν ξέρουμε. Κάτσε. Τελευταίο. Ναι. Λοιπόν. Όχι ρε φίλε σου. Τι. Αυτό εγώ να δείξω το κοιμά με τα λαχανικά πώς έχει γίνει. Τέλεια. Εγώ συνήθως όταν ξέρεις ότι φτιάχνω φαγητά, όταν τα κάνω γεμιστά, τα κάνω για να τρώει ένα ο καθένας. Ναι, κάνει τούμπερ. Κατάλαβες Μαρία, ή θα φας από τα μπιφτέκια του Παύλου ή θα φας από τα δικά μου. Κοίτα, θα σου λέει. Δοκιμή θα κάνω να είμαι δίκαιη και από τους δυο σας. Ντοματούλα. Τα σημερικά θα βάλω και βαθμολογία σωστή. Ντοματούλα από πάνω. Να και ξέρω, 10 στα 10 θα πάτε και δυο σας, αλλά εντάξει, άλλα. Στο μεταξύ. Θα είσαι αντικειμενική. Ναι. Μου είχαν ζητήσει να δείξω και τα μπιφτέκια κοτόπουλο ο Αντρέας από το κανάλι του YouTube, το Andrew Style. Οπότε, Αντρέα, να και η συνταγή που σου λέγα. Αντρίκος μας, το παιδάκι. Εμείς έχουμε βάλει ντοματούλα φρέσκια από πάνω. Θα τα δείξουμε τώρα, θα τα δείξουμε. Λίγο αλατάκι. Ίσα ίσα για να πάρει την οστιλιά. Λοιπόν, παιδιά, σας χάνω λίγο εσάς για να πίσω να τα δείξω πριν αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι του Παύλου. Είναι παιδιά πραγματικά. Χάος. Χάος, όπως το λέει η Μαρία. Και δεν είναι πιστεύει το κοτόπουλο. Γεια, μάνα. Βλέπεις, βέβαια, τις κανονικές ποσότητες εσύ. Θα κάνεις, λες, και είμαστε θηρία. Φάλτα στο φούρνο, εσύ. Λοιπόν, εγώ τα παίρνω και τα βάζω στο φούρνο. Εγώ, Μαρία, δεν ξέρω να φτάσει και τα ψή. Θα... Και τα ψήνουμε στους 230 βαθμούς. Για κάπου... Μισή ωρίτσα. Έχω αυτό εδώ. Ό,τι είναι τα υπόλοιπα. Κάπου μισή ώρα θα χρειαστεί. Λοιπόν, αυτή η ντομάτα εδώ πέρα είναι που έχει περισσέψει. Θα την πάρει η Μαρία να την κάνει η σαλάτα. Εγώ δεν τη δείχνω, δεν χρειάζεται. Και μείνετε λίγο με τη Χριστίνα. Δεν μου πει, λέτε, θα σας τραγουδήσω για να διάσω το κανάλι.
Ήθελα να μου! Τι λες μου, μπορεί. Σου λέω ένα τραγούδι, ξέρω. Μου θέλει. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω και πλάτω. Α, έχει παιδιά. Ναι, έχει, έχει Μαρία. Συνεχίζω και πλάτω μπιστέκια. Όπως είπα πιο πριν, λοιπόν, βγήκαν 8 μπιστέκια απλά, 10 με μπέικον και συνεχίζω με τα που είναι μπέικον και λαχανικά. Να δω πώς θα δούμε. Έχει πλέον αφανιγμένο, αυτό είναι μόνο σπαγγέτι. Αν έχεις δεν έχω. Δεν έχω. Άνοιξε. Άνοιξε πέτρα. Για να μπω. Εδώ έχει και μελιτζάνι. Τα μελιτζάνι τις κάνουν και δυο άλλους. Α, κάτι θα βρούμε. Λόγω θα μαγειρέψει η θεία η Μαρία τώρα. Τη σαλάτα. Τη σαλάτα. Φτιάξω όλο αυτό. Φτιάξε εσύ. Ναι, ναι, ναι. Φτιάξτε με εσύ. Όχι. Τι έγινε. Αλάτι. Αλάτι. Αλάτι χοντρό. Έχασα τη μάνα μου και ψάχνω να τη βρω. Παπούτσια δεν είναι. Πήρε να πάω στο χώρο. Ε. Είχατε πατέρα τώρα εσύ. Ναι. Δεν έβαλες βολάκι. Όχι, δεν έχω. Και έχεις αφήσει και όλα πάνω στο ντουλάπι. Να το βάλω εγώ να το σκουπίσω τώρα, μη με ανασυχήσει. Μη με ανασυχήσει. Μην ανησυχήσει. Μία ντομάτα έχει μέσα, τι λέει ότι είσαι εδώ. Δεν θέλει να έχουμε πάρει. Ναι, αλλά έχει μείνει μία μόνο εδώ μέσα. Τα φεντικό την άρχισε μόνο. Για φεντικό. Τα φεντικό τρελάθηκε και τα πουλάει όλα. Λοιπόν, τελικά το ταψί μου έφτασε, φοβήθηκα. Σου έφτασε. Ναι, ναι. Που μεταποίησα λίγο. Τα μετακίνησα, βασικά και μεταποίησα, τα μετακίνησα. Μετακίνηση. Όλεθρος, όλεθρος. Μαράκι. Έλα. Θέλω να σου παρακαλώ ένα καπενάκι. Μισό. Να καθαρίσω λίγο. Λοιπόν, τα μπιφτέκια μου είναι έτοιμα όπως βλέπετε. Και είναι έτοιμα να μπουν στο φούρνο, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Στο φούρνο έχουν μπει ήδη τα δικά μου τα μπιφτέκια. Περιμένει η Χριστίνα από εδώ. Να ψηθούν τα δικά σου. Να ψηθούν τα δικά μου. Για να μπουν τα δικά μου. Τα κλασικά. Επίσης, τι άλλο, θα κάνουμε και λίγα μακαρόνια για συνοδευτικό και λίγες πατάτες τελικά. Οπότε, σας χαιρετούμε για τώρα, μέχρι να ψηθούν τα μπιφτέκια του Παύλου. Για να πούν τα δικά μου και θα δείτε μετά τη Μαρία να δοκιμάζει τα μπιφτέκια και να μας λέει τη γνώμη της. Λοιπόν, γεια σας. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε πάλι. Έχουμε τα μπιφτέκια μας τα λαχταριστά έτοιμα με την ντομάτα. Βλέπετε πόσο ωραία έχει ψηθεί η ντοματούλα. Βλέπετε αυτά τα άσπρα που βλέπετε εδώ πέρα είναι το τσένταρ που έχει βγει και έχει ψηθεί και έχει λιώσει και έχει βγει προς τα έξω από τον κυμά. Το έφτιαξα συνοδευτικό με μακαρόνια πένες με σάλτσα, το οποίο έχει μέσα κρεμμύδι και μανιτάρια. Και εδώ έχουμε μια υπέροχη σαλάτα η οποία έχει μέσα ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά πράσινη κίτρινη, κρουτόν, τσένταρ και κόκκινο φασόλι βρασμένο. Θα δείτε έτσι. Το challenge το δικό μου αυτό είναι. Δεν τελείωνε εδώ, έχει και δοκιμή μετά. Τα ψήκες απλά ξεχνάς. Περιμένουμε να γίνουν τα μπιφτέκια της Έλεντιν, της Κριστίν, για να έρθει ο δοκιμαστής της Κλεοπάτρας να δοκιμάσει τα μπιφτέκια. Η Κλεοπάτρα είχε δοκιμαστεί και δοκίμαζε τα πάντα. Ακόμα και το σαπούνι που έκανε μπάνιο το έβαζε και το δοκίμαζε. Έτσι θα έχουμε και εμείς τη Μαρία σήμερα για δοκιμάστρια. Η δοκιμάστρια, που είναι η δοκιμάστρια. Λοιπόν, θα τα πούμε λίγαν συντόμως με τη συνταγή της Χριστίνας, η οποία δεν θα αργήσει να γίνει γιατί είναι κοτόπουλο. Μία υπενθύμηση, μία τροποποίηση μάλλον,
τα μπιφτέκια. Σας είπα ότι θέλουν στους 230 βαθμούς για μισή ώρα. Παιδιά, επειδή εγώ τα έκανα λίγο πιο χοντρά, θα χρειαστούν κάπου στα 45 με 50 λεπτάκια. Αυτό. Αυτό και θα τα πούμε σε λίγο με τις δοκιμασίες. Γεια σας και από μένα, από τα κανάλια των παιδιών της Χριστίνας και του Παύλου, του Παύλου της Χριστίνας. Αυτά εδώ είναι τα μπιφτέκια του Παύλου, έχει μεγάλο λόγο πόσο μεγάλο, και τα μπιφτέκια και εδώ της Χριστίνας μου. Είναι αυτό με πιπεριές, με μπέικον και σκέτο. Θα δοκιμάσω τώρα και θα πω τη γνώμη και βαθμολογία. Να το, ορίστε αυτά και τα κανονικά. Το γουρούνι εδώ πέρα, ναι, του Παύλου. Λοιπόν, και πάμε να δοκιμάσουμε πρώτα τη Χριστίνα. Εγώ θα δοκιμάσω. Άμα θέλω, παρακαλώ, ένα μαχαιράκι. Με το χέρι είμαστε. Έλα με. Τι δάχτυλο. Με το χέρι, με το χέρι. Τι είναι μαχαίρι, Χριστιανά μου, το εκεί πέρα. Ψάχνει και το ειδικό μαχαίρι κιόλα. Ειδικό αυτό που είναι. Βέβαια. Εντάξει, εντελώς χάλι, μαύρο. Εντάξει, λοιπόν. Γιατί ήμουνα έξω και τη βλέπω εγώ για το κρύωμα. Το βλέπετε τι ωραίο που είναι μέσα. Πολύ γευστικό. Συνδυασμός με την πιπεριά. Κάνω το μπαμ. Που λένε. Αυτό είναι με το μπέικον. Κάπου είναι το μπέικον, ε. Να το. Sorry, δεν μπορείς, ε. Κανείς πως το είπε. Εδώ είναι το μπέικον, ναι, ναι. Τέλειος συνδυασμός, παιδιά, είναι, με το φτιάξετε. Και αυτό είναι το σκέτο. Χριστίνα μου, πρέπει να σου πω 10 στα 10. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Και πάμε τώρα στο MasterChef. Το μπιφτέκι του. Έχασες σκυλά, θα ξαναπάρεις. Λέγα λεπτά, βέβαια. Δέκα στα δέκα συνδυασμός, τέλος την μαντούλα από πάνω, το τσένταρ μέσα που έχει βάλει τα υλικά όλα. 10 στα 10 και εσένα, Παύλο. Εγώ δεν αδικό, είμαι αντικειμενική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει φτιάξει πολύ ωραία μακαρόνια πένες με σάλτσα μανιτάρι, και επειδή έχω το μανιτάρι το άγαπο. Ας πούμε, αφού δοκίμασαι που δοκίμασαι μακαρόνια, δοκίμασαι και τη σαλάτα. Έχουμε εδώ και σαλάτα, δεκάρι και εδώ. Η σαλατούλα είναι αυτή εδώ πέρα. Έχει ντομάτα, αν το εσύ μου δίνει, δοκιμάσω τώρα. Τη ξέρω τη φάω όλη μόνη μου. Η ντοματούλα με κροτόν. Την περίτσα. Εντάξει. 10 σε όλα, παιδιά. Και στους δύο. Μπράβο, παιδιά. Από μένα. Είστε τέλειοι. Πάμε για μασαμπούκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή μας όρεξη. Θα τα πείτε με τα παιδιά μετά στα κλεισίματα. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Ήρθα ξανά εδώ. Είδατε την απόφαση της Μαρίας και την βαθμολογία ανάμεσα σε μένα και στην Χριστίνα. Ελπίζω να μπορέσετε να καταφέρετε να κάνετε έτσι ωραίες τις συνταγές, και οι δύο συνταγές είναι αξιόλογες. Θα δοκιμάσω κι εγώ μόλις κλείσουμε το βίντεο τα μπιφτεκάκια της Χριστίνας. Αν και πιστεύω ότι η Χριστίνα μαγειρεύει τέλεια. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Είμαι μπουκουμένη τώρα. Και θέλω να ευχηθώ μια, πραγματικά μια μεγάλη καλή επιτυχία σε όσους και όσες θέλουν να φτιάξουν αυτή τη συνταγή. Και οι δύο συνταγές ήταν κάτι σχετικά εύκολο, γρήγορο, αλλά και κάτι το οποίο θέλει αυτή τη... Κατευθείαν. Να το πω, αυτό το πινελιά, να το πούμε και έτσι. Λοιπόν, αυτά. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφούλα στο κανάλι μου. Περιμένω like, ένα share αν σας άρεσε η συνταγή,
γενικά το βίντεο και ένα από κάτω ακριβώς περιμένω το comment. Μην ξεχνάμε, subscribe, like, share, comment. Και εννοείται ότι θα ακολουθήσουν κάποια στιγμή και άλλα βίντεο μαζί με Μαρία, με Χριστίνα. Λολίτα. Και εννοείται ότι θα έχουμε και τη Λολίτα, την αγαπημένη μας τη Λολίτα. Και θα είναι και αυτή κάποια στιγμή σε κάποιο βίντεο, μάλλον. Δοκιμάστρια. Αυτό. Σε εμάς. Θα δοκιμάσει η γλυκιά Λολίτα. Να δω το σημείο να δοκιμάζει, ρε παιδιά, γύρω στον κόσμο, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά μου, αυτό ήταν το βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας που διαθέσατε για να δείτε το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Το λέω τελευταία. Subscribe, like, share. Έτσι σας άρεσε το βίντεο.